Σκοφίδης, πέφτει μπάλα πίσω, Πολίτσι για το ανάποδο, γκολ! Εκπληκτικό γκολ, ο Τόρες! Αυτός που χτύπησε το τσίριο, χτυπάει και στο μαγκάριο με μια γκολάρα στο τέταρτο λεπτό το καθυστερήσε. Από το πλάγιο του Χριστοφίδη, πετυχαίνει ένα ακόμη ανάποδο ψαλίδι από το πλάγιο του Χριστοφίδη. Κοιτάξτε τι έκανε ο Τόρες, απίθανο γκολ στη γωνία του Πέρεθ. Ψιλοκρεμαστά, η μπάλα πάει στη γωνία του. Έχει και αυτός ευθύνη, έχει και όλη η άμυνα του. Από ένα πλάγιο για... Έβαλε στο Πεκλιβάνι ο Μητρέα. Τόρες, ευκαιρία απέναντι στο Βοζίνια, το πλασέ, η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Στο 81ο λεπτό, μια αδράνεια, μια ολιγορία στην άμυνα της ΑΕΛ επιτρέπει στον Τόρες να χρηστεί σκόρερ, να κάνει το πέν. Γελί το κεφάλι. Πάσα καλή για τον Πεκλιβάνι, η σέντρα στην περιοχή είναι καλή και χαλιά. 2-2-1. Ο Τόρες είναι αυτός ο οποίος σκοράρει. Από την εξαιρετική σέντρα από τον Πεκλιβάνι. Μενελάου. Παλιά για τον Τόρες, καλή κεφαλιά, η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. 2-1, game on στο 61ο λεπτό. Ή έχει σφυρίξει κάτι διαφορετικό. Ο νεοφύτου πανηγυρίζουν του Ολυμπιακού. Να λοιπόν, σε μια φάση στην οποία όλη η άμυνα της ανόρθωσης πιάστηκε στον ύπνο. Ο Μενελάου αφέθηκε να βγάλει την παλιά. Ο Τόρες έκανε την κίνηση, πήρε την κεφαλιά ενόχλητος. Κοιτάξτε ξανά, ουδής μαρκάρει το Μενελάου. Πολύ ωραία κίνηση του Τόρες. Εκτελέστηκε το πλάγι για τον Κάστρο. Σαμάρας, πάρα πολύ ύψος στη σέντρα του. Ο Παχύμης για την κεφαλιά, ένα πολύ μεγάλο Ολυμπιακό. Σπουδαίο τέρμα στο 10ο λεπτό, η μπάλα είναι πάρα πολύ ύψος. Τώρα θα αναλαμβάνει το εκτελέσει, 3-1 για τον Ολυμπιακό. Ο Καραβίδης, χωρίς βέβαια να το θέλει, τον βρίσκει στο πόδι, τον ανατρέπει. 1-0 λοιπόν, ο Ολυμπιακός με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Η εκτέλεση μπάλα πάει στη γωνία, την μπάλα στην κατοχή του. Αρχικά θα ψάξει να βρει κάποιο στήριγμα. Ο Μικελίδος ζητά απέναντι. Θα κρατήσει, θα την πατήσει στην κατάλληλη στιγμή. Έρχεται από πίσω να την κερδίσει ο Παντελή και με ιδανικό πλασέ να τη στείλει στα δίχτυα συνόντας το 2-0. Πράγματι πάρα πολύ ωραίο γκολ. Απόλυτα ουσιαστικός ο Ολυμπιακός. Σε αυτά τα πρώτα 16 λεπτά του παιχνιδιού της Παντελή έκαναν πάρα πολύ ωραία το 1-2. Και μπήκε στην περιοχή ο Παντελή και έδωσε την πάσα και ο Ολυμπιακός πετυχαίνει το 3-2 με τον Τόρες. Τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου χρόνου. Δείτε πόσο ωραία αλλάζουν την μπάλα. Την κερδίζει ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, σερβίρει στον σκόρερ του πρώτου τέρματος. Παραστηνικός. Με ηρεμία παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Τόρες τώρα έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Έδωσε στον Μικελίτο που έχει μεγάλη ευκαιρία και θα σημειώσει το 1-0. Το δικαιούται. Κρατάει την μπάλα. Και τώρα θέλει να βρει τον Τόρες, ευκαιρία πάλι για τον Ολυμπιακό. Ο Τόρες θα κάνει τρίπλα, μπαίνει στην περιοχή, θα φτάσει τελική πάσα, Καμαρτής, 1-0 για τον Ολυμπιακό. Πολίτσι με τον Μπρέβελ. Τόρες, με αντίπαλο τον Βίλιαμ. Κόντρα η μπάλα και έχουμε γκόλ για τον Ολυμπιακό. Γύρισε ο Τόρες. Καλό. Σεραφίμι για Τόρες, το φάουλ. Μόνος ότι ο Ταραλίδης έχει ενωθεί με την επίθεση. Ρίσκο από πλευράς του Ερμή. Βγαίνει στην αντεπίθεση με τον Μικελίτο και έχει μεγάλη ευκαιρία. Δεν βγαίνει ο Μπάρτο. Στο δεύτερο δοκάρι ο Τόρες κεφαλιά. Αποκρούει ο Μπάρτο. Δεύτερη σέντρα. Ρικάρδου. Ζητάει ο Μικελίτο προτιμά να δώσει την μπάλα στα πλάγια στο Πεκλιβάνι. Πάει κοντά και ο Τόρες. Παλιά του για τον Μικελίτο. Δεν υπάρχει ο Καμαρτί. Τόρες. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Μικελίτο. Δεν περνάει πάσα από το Αφρικιάτο. Σε εδώ πήρε ο Μικελίτο. Δίνει τον Τόρες.
Καλή παλιά του για τον Πεχλιβάνη. Και λίγο εκεί ήταν για να δώσει βοήθεια στον Παχίπη, ο οποίος αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα στο ένας εναντίον ενός απέναντι στον γρήγορο Ντάνι Μπενίτεθ. Και κάπου εκεί ήταν αυτόν Πεχλιβάνη. Εξαιρετική πάσα για τον Τόρες. Γλίστρησε ο Καρλά, ο Τόρες κάνει το σιούτ άστο. Το 28 λεπτό. Καπαρτής και πάλι για τον Πεχλιβάνη το γύρισμα. Ο Τόρες το σιούτ. Υπάρχει αγραντή συγκλίνη. Δεν υπάρχει offside. Περνάει μπάλα για τον Τόρες. Μεγάλη ευκαιρία και φέρνει και το γύρισμα. Πάσα για τον Πολίτσι. Αυτός πέρασε και πάλι για τον Πολίτσι. Πλάι για τον σιούτ έξω. Να δουν αυτό που είδαμε εμείς. Σε επανάληψη. Η σέντρα για τον Τόρες. Η κεφαλιά είναι καλή. Ο Πάρτο δύσκολα στην γωνία του. Γενικώς είναι πολύ έντονος ο Ρόνι Λέβι από αυτό που βλέπει στα πρώτα λεπτά. Να δούμε τη σέντρα. Σέντρα από τον Πεχλιβάνη. Κεφαλιά που έγινε από τον Τόρες. Μπάλα και πάλι.